Ξεκινάμε το δελτίο μα, κυρίε και κύριοι, από μια άκρο ανησυχητική εξέλιξη στο μέτωπο τη Ουκρανία. Το Κίεβο ισχυρίζεται πω έπληξε ρωσικό μητροπολιτικό έδαφο χρησιμοποιώντα δυτικά όπλα, χωρί ωστόσο να διευκρινίζεται αν αυτά ήταν αμερικανική προέλευση. Είναι κοντά μα στο στούντιο η Χρυσα Τσίχλη. Να δούμε ποια είναι τα δεδομένα που γνωρίζουμε και αν υπάρχει αντίδραση από το Κρεμλίνο, επιβεβαίωση ή διάψευση του περιστατικού. Σίγουρα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση μετά την επιβεβαίωση από την Ειρήνα Βερεντσούκ, που είναι αναπληρώτρια πρωθυπουργό και υπουργό επανένταξη των κατεχόμενων εδαφών, ότι το Κίεβο χτύπησε με δυτικά όπλα ρωσικό έδαφο. Πιο συγκεκριμένα, η Βερεντσούκ έγραψε στο Facebook, καταστράφηκε όμορφα, ήταν ένα πυραυλικό σύστημα ρωσικό S300 σε ρωσικό έδαφο, τι πρώτε μέρε με το πράσινο φω που λάβαμε για να πραγματοποιούμε αντίστοιχε επιθέσει σε ε, ρωσικό έδαφο. Από εκεί και πέρα, τα ουκρανικά μέσα νωρίτερα ανέφεραν ότι υπήρξε ένα χτύπημα και μετέβηκαν και αυτέ τι εικόνε που βλέπουμε τώρα στι οθόνε μα στο Μπέλγκοροντ, σε πράγματι στην νότια Ρωσία, μια περιοχή που πλήττεται πολλέ φορέ από, την ε, από τι ουκρανικέ ενόπλε δυνάμει. Υπήρξε λοιπόν ένα χτύπημα στο Μπέλγκοροντ με στόχο αμε, ε, ο, ρωσική βάση, συστυχία, τον ρωσική 400. βάση και εκεί χτυπήθηκε μια συστοιχεία S-300 και μάλιστα τα ουκρανικά μέσα ανέφεραν και δύο νεκρούς. Τώρα έχουμε και την επίσημη αν θέλετε επιβεβαίωση από την Βερεντσούκ. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση από το Κρεμλίνο. Δεν γνωρίζουμε αν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αμερικανικής προέλευσης. Το χτύπημα πάντως έρχεται λίγες ημέρες αφού ο Τζο Μπάιντεν έδωσε πράγματι το πράσινο φως στο Κιεβό να χτυπά με αμερικανικά όπλα τους Ρώσους. Πάντα γύρω από την περιοχή του Χαρκόβου. Και το... να θυμίσουμε γιατί έχει σημασία, γιατί μέχρι στιγμή δεν ξέρουμε ούτε αν είναι Αμερικανική προέλευση, δεν επιβεβαιώνει το περιστατικό το Κρεμλίνο. Έχει σημασία διότι για τη Μόσχα το να χτυπήσουν με όπλα μεγάλου Βεληνικού σε μητροπολιτικό, ρωσικό Μητροπολιτικό έδαφο ήταν κάζου μπέλη. Επομένω, έχει σημασία τι ανάγνωση θα κάνει η Μόσχα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσατσίχλη, για τι πληροφορίε.